Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό βράδυ Κυριακής. Αν μιλάγαμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, θα λέγαμε κορονοϊός Ερντογάν 5-0, 6-0, 7-0. Κατάφερε ο κορονοϊός να νικήσει τον Ερντογάν, που αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι έτοιμος να κουβεντιάσει, εννοείται, με την Ελλάδα. Όλο το ενδιαφέρον του κόσμου πλέον είναι στραμμένο στην επιδημία. Τα τουρκικά καράβια μπήκαν στην Αντάλια, αποσύρθηκαν, διότι πρέπει να κάνει το καλό παιδί ο Ερντογάν, διότι στις 24 του μήνα έχουμε στις Βρυξέλλες, στην Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Κρατών, που θα αποφασίσουν τι μέτρα θα λάβουν κατά της Τουρκίας για τη στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής, ότι σήμερα έχουμε 170 κρούσματα. Μικρός αριθμός σε σχέση με αυτά που έχουμε τις τελευταίες μέρες. 300-350. Τις Κυριακές πάντα καταγράφουμε μικρά. Σαββατοκύριακο ήταν. Σαββατοκύριακο, είπε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, ο κύριος Μπαλαούρας, που τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Και είναι που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν μειωθεί επικίνδυνα οι μονάδες συντατικής θεραπείας. Οι περίφημες ΜΕΘ. Εκεί που πάνε οι διασωληνωμένοι κλπ. Ξέρετε πόσες έχουν μείνει στην Αττική? 13. 13 μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, ξαφνικά μπορεί σε 2-3 μέρες να έχουν καλυφθεί όλα τα κρεβάτια μέθ στην Αττική, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν στην επαρχία όσους πρέπει να διασωληνωθούν. Με την ψυχή στο στόμα, οι γιατροί μας παρακολουθούν αυτή τη μείωση των κλινών των μεθ. Διότι αλίμονο, εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να νοσηλεύσουμε ανθρώπους, αντί να τους τα φέρουμε στον οφόρα, στην επαρχία, εδώ στην Αττική. Και το γνωστό παραμύθι ότι κινδυνεύουν μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι ομάδες που έχουν ευπαθείς ομάδες με νοσήματα κλπ. Αποδείχνει ότι είναι τελικά ένα παραμύθι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσηλευόμενοι και διασωληνωμένοι, ακόμη και παιδιά και πολλοί νέοι άνθρωποι. Γιατί σας είμαι εδώ? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Τεράστιο. Που δεν ξέρω αν θα απαντηθεί, διότι η μεν κυβέρνηση λέει ότι, παιδιά, σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα δεύτερο κύμα και μοιραία υπαγόμαστε και εμείς στον κανόνα. Υπάρχουν και άλλες φωνές όμως που λένε ότι ανοίξαμε πολύ νωρίς τα σύνορα, χαλαρώσαμε πολύ νωρίς. Άρα για ποιους, ποιοι κέρδισαν αυτή την ιστορία? Διότι όλα αυτά γίνανε περίπου αρχές Αυγούστου και από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτή η εκτείναξη των αριθμών. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε όλα αυτά σήμερα το βράδυ. Κοντά μας είναι η κυρία, ο κύριος καταρχήν Μάκης Μπαλαούρας. Καλησπέρα, κύριε Μπαλαούρα. Καλησπέρα σας. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα, κυρία Δημαδάμα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν βάζουμε τη μάσκα μας, κρατάμε τις αποστάσεις μας. Αυτό θέλω να το πω σε εσάς. Γιατί ήδη μου ήρθε ένα μήνυμα μάσκα. Ακούστε να σας πω κάτι. Οπότε, ναι, κύριε Χαρδαβέλα. Πήρα δική μου την ευθύνη και είπα να μην βάλουμε μάσκα, να μπορούμε να μιλάμε, αλλά έχουμε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ μας που δεν κινδυνεύει κανείς. Στο επιβεβαίωσε και ο γιατρός μας. Ναι. Μετά, μέσα στο στούντιο δεν φοράνε μάσκα αυτοί που μιλάνε, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν. Και εκεί είναι η κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά. Καλησπέρα, κυρία Νεμοδουρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η οποία είναι γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας ΕΟΠΗ. Και θα αρχίσω βεβαίως από την κυρία Νεμοδουρά, αφού σας πω μερικά στοιχεία. Λοιπόν, από αύριο μπαίνουν σε εφαρμογή, να μην ξεχνάμε, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου και στο Λεκανοπέδιο, τα νέα μέτρα, τα οποία είναι πια ακριβώς, κυρία Νεμοδουρά? Κοιτάξτε, τα νέα μέτρα είναι ότι στην Αττική, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι ιδιωτικοί θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσω διαδικτύου την εργασία τους, ότι κάνουν διάφορα, θα προσέρχονται στην υπηρεσία τους σε διάφορες ώρες, 8, 9, 10. Στο δημόσιο, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ανά 2 ώρες κάνουν ωράρια προσέλευσης των εργαζομένων. Ότι είναι υποχρεωτική, ότι δεν λειτουργούν θέατρα, δεν λειτουργούν κινηματογράφοι, δεν γίνονται συναυλίες και εφαρμόζεται το ότι μόνο συγκεντρώσεις έως 9 άτομα. Σε εκδηλώσεις, βαφτίσια, γάμους και κηδείες μέχρι 20 άτομα
Και η χρήση μάσκας υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους και σε κάποιους ανοιχτούς, όπως είναι εκεί που συγκεντρώνεται κόσμος, όπως είναι οι λαϊκές, όπως είναι οι τράπεζες, που εκεί είναι υποχρεωτική. Μας. Τώρα, να πούμε δύο-τρία πράγματα. Αν και θα μου επιτρέψετε εδώ, θα έλεγα, εγώ σαν γιατρός να εκφράσω την εξής άποψη, ότι θα έλεγα ότι σε όλους τους χώρους, μέσα, έξω δηλαδή, να φοράνε μάσκα. Μάλιστα. Διότι αυτό δεν είναι μόνο ένα μέτρο προάσπισης της μετάδοσης, για να μην γίνει μετάδοση, αλλά και μιας εγρήγορσης που πρέπει να υπάρχει στους πολίτες, κυρίως των Αθηνών. Έχετε πάει καθόλου τις τελευταίες μέρες στην Ομόνοια, στην πλατεία Ομονίας? Βεβαίως, βεβαίως. Έχω τι, πάει... τι έχετε δει εκεί, διότι εγώ όποτε περνάω... Συσσωρεύσεις, συσσωρεύσεις. Βλέπω να κάθονται γύρω-γύρω από το συντριβάνι της Ομόνοιας καμία 200 άτομα. Και όχι μόνο στην Ομόνοια, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Και δεν φοράει κανείς μάσκα. Σε όλοι. Όλοι δε αλλοδαποί, μετανάστες κλπ. Σε όλες τις πλατείες, λυπάμαι που θα το πω και κάνω και μια έκκληση στον κόσμο που μας βλέπει. Μην προκαλούν, δεν προκαλούμε, δεν κάνουμε ότι δεν φοβόμαστε επειδή δεν φοράμε μάσκα ή το δείχνουμε ότι είμαστε. Η μάσκα είναι απαραίτητη, μας προφυλάσσει εμάς αλλά και τους οικείους μας μπορούν να το καταλάβουν. Και δεν έχει διαχωρισμό ηλικίας, φύλου και κατάστασης υγείας στην οποία είναι ο καθένας. Είδαμε να είναι διασωληνωμένοι ή να νοσηλεύονται νέα παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, άτομα που δεν είχαν κανένα πρόβλημα υγείας και άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Ξέρετε, κυρία Ανεμοδουδέρα, κάτι. Ότι είχαμε και 7 θανάτους σήμερα. Βεβαίως. Εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι αυξάνονται συνέχεια οι αριθμοί των θανάτων. Που σημαίνει άρα δεν υπήρχαν θάνατοι πριν από 2 μήνες και έχουμε σήμερα. Θα σας πω, κύριε Χαρδαβέλα, έχουμε αυξηθεί πάρα πολύ οι θάνατοι, κυρία Νεμοδουρά, εσείς σαν γιατρός το έχετε δει, το διάβασα επανειλημμένα, σε σχέση και με Γαλλία, Γερμανία, που έχουν πάρα πολλά κρούσματα, πολύ περισσότερα αναλογικά. Έχουν και εκεί πολλούς θάνατους. Έχουν, ναι, και έχουμε και εμείς 4 φορές περισσότερους. Για πέστε μου, ακριβώς. Ακούστε, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι όταν μπήκαν τα μέτρα, οι θάνατοι ήταν 169. Όταν άρθηκαν τα μέτρα, συγγνώμη, τον Ιούνιο δηλαδή. Τον Ιούνιο. Από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο η θάνατοι ήταν 169. Και τώρα είναι 338 με τους 7. Με τους σημερινούς. Καταλαβαίνετε πώς πήγε η γραμμή. Γιατί? Δεύτερον, θα σας πω. Λόγω χαλάρωσης. Λόγω χαλάρωσης. Και κάτι ακόμα. Ίσως και υγειονομικά όμως. Όχι, θα σας πω τι έγινε. Πιο συντονισμένοι. Όταν το Μάρτιο, να πούμε και μια αλήθεια. Εμείς τι θέλαμε το Μάρτιο, κλείσαν τα σχολεία και αυτό ήταν το πιο ασφαλές μέτρο. Και δεν αφήσαμε να μπει ο ιός μέσα στα σπίτια. Να μπει μέσα στις κλειστές κοινότητες. Η διασπορά. Προλάβαμε τη διασπορά. Τώρα δεν προλάβαμε. Ενώ τώρα τη διασπορά δεν την έχουμε προλάβει. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό και κάτι θέλω να πω εδώ πέρα με τις εντατικές για να μην φοβάται ο κόσμος. Έβγαλε η Υποεδίν ότι έχουμε μόνο 13. Έχουμε μόνο 13 κλίνες, για να λέμε αλήθεια, μεθ, για τα νοσοκομεία COVID. Όχι για όλα τα νοσοκομεία της Αττικής. Άρα υπάρχουν πλέον των 13. Τα οποία όμως μια μεθ, όπως εσείς ξέρετε. Αυτό έχει καλύτερα σημασία, γιατί πρέπει εγώ οφείλω να τον κόσμο να τον ηρεμώ, αλλά και να του δημιουργώ και γρήγορση. Αυτές όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα τουλάχιστον, έτσι, όχι, προοπτικά όχι, μπορεί όχι, να λειτουργήσουν αυτό για το κορονοϊό. Δεν λέω αυτό, επιτρέψτε μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή 4-5 νοσοκομεία είναι νοσοκομεία COVID. Σωστό. Από αυτά τα νοσοκομεία έχουν καλυφθεί οι μεθ τους και υπάρχουν κενό 13. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία των Αθηνών έχουν κρεβάτια μεθ. Προς Θεού να μην τα χρησιμοποιήσουμε δεν θα, ποτέ. Αυτό το χίλια, αλλά λέμε για τα νοσοκομεία του COVID. Αυτό λέμε. Αν σε ένα νοσοκομείο... Τώρα αυξάνονται. Τα νοσοκομεία COVID αυξήθηκαν. Ναι. Μπήκε το Γεννηματά, μπήκε το Υποκράτιο, μπαίνει το Λαϊκό, έχει μπει το κρατικό Νικαίας. Για να ηρεμούμε τον κόσμο, να του λέμε την αλήθεια. Πολύ καλά κάνετε, αλλά ακούστε να σας πω κάτι. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, λέγανε ότι υπάρχουν 1000 κρεβάτια.
Σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα θα γίνει 1200. Μα η Αττική είναι τώρα που βάλετε και υπάρχει ένα πάρα πολύ ακριβώς μεγάλο θέμα. Ακριβώς. Ακούστε. Και πρέπει και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Στα 1000 κρεβάτια ήταν μέσα και 155 ιδιωτικές. Και αυτό που διαβάσαμε ότι προτιθόμεθα να γίνει. Δεν πήραμε τετραπλάσιο αποζημίωση τα ιδιωτικά. Μα ούτε καν αυτό έχει γίνει. Ακόμα τι θα γίνει. Θα μεταφερθούν οι άλλες παθήσεις εκτός COVID στα ιδιωτικά, γιατί COVID θα γίνεται αποκλειστικά σε δημόσια νοσοκομεία. Και για να γίνει όλη η μεταφορά αυτή, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο, ειδικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να φτάσουν. Εγώ θα έλεγα και εκπαίδευση. Και το κορυφαίο, επειδή τυχαίνει να έχω άνθρωπο στην οικογένεια που είναι νοσηλευτής, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτόματα πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Εγώ οφείλω να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου σε όλη την Ελλάδα 930 κλίνες, εκ των οποίων οι 150-155 είναι ιδιωτικές και οι 775 είναι οι κρατικές. Ανακοινώθηκε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπουν 40 κρεβάτια ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Χαλκίδας. Πραγματικά αυτό δεν το λέμε στον κόσμο για να εφησυχαστεί, αλλά ξέρετε κάτι, σαν γιατρός θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Έτσι, σωστά. Για πέστε μου κάτι άλλο, όμως. Όλοι τρέμουμε μήπως υπάρξει πάλι καραντίνα. Καραντίνα. Lockdown. Όλοι, και εσείς και εμείς και οι έμποροι και όλοι και όλοι και όλοι. Το λένε συχνά οι επιδημιολόγοι και οι... Ότι πρέπει, γιατί έχουμε διασπορά υψηλή. Ότι είναι στο τραπέζι επάνω, βεβαίως, έτοιμο το μέτρο. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή ποιο είναι το όριο που εκεί πέρα πρέπει να μπούμε σε... Εάν τα κρούσματα γίνουν πάνω από 300 ημερησίως, πάνω από 300 σταθερά, δηλαδή ημερησίως, 15 μέρες, μπράβο, συνέχεια. Ναι, και οι ΜΕΘ καταληφθούν και έχουμε και πολλούς νοσηλευόμενους, διότι όλοι οι νοσηλευόμενοι δεν θα μπουν. Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει σημασία επίσης και σε τι γεωγραφική ευρύτητα θα τα όλα αυτά κρίνονται σε 7 με 14 μέρες από ό,τι μαθαίνω. Και η κυρία Ανεμοδουλά. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, άρα έχουμε ένα διάστημα 7 ως 14 μέρες από σήμερα, όπως θα κρυφθεί το θέμα. Ακριβώς. Εάν θα έχουμε lockdown. Ναι. Όχι. Ίσως και νωρίτερα, αλλά εγώ θέλω να πω ότι είναι ανησυχητική κατάσταση, έντονα ανησυχητική, με τα κρούσματα, με θανάτους, με τις ΜΕΘ, τα είπατε εσείς πολύ καλά. Θέλω να πω ότι φοβάμαι μήπως αντιγραφεί μια κατάσταση, αλλά Ιταλίας, όπως το Πέργαμο. Η Ιταλία είχε, κύριε Χαρδαβέλα, εξαιρετικά νοσοκομεία και περίθαψη. Έτσι, ειδικά εκεί, σε αυτή την περιοχή. Ειδικά στη Βόρεια Ιταλία. Συμφωνώ. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν προσέξανε. Άσκυπτες κινήσεις, δεν προσέξανε, δεν το πήραν χαμπάρι εμάς. Ήρθε πολύ αργότερα και έτσι είχαμε πάρει μέτρα. Έτσι. Ας πούμε, το πρώτο κρούσμα που ήρθε στην Ελλάδα, από την Ιταλία ήρθε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και εμείς πήραμε τα μέτρα. Λέω όμως ότι αυτοί ήταν απερίσκεπτοι, δεν περιμένανε αυτό που θα γίνει. Και τι έγινε, δεν χώραγε ο κόσμος στις ΜΕΘ. Και ακριβώς. Πέθανε στους διαδρόμους. Πέθανε στα υπόγεια του νοσοκομείου. Και οδηγήθηκαν και σε επιλογές, κύριε Παραούρα. Ποιος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία. Αυτά είναι επόμενο. Μακάρι ποτέ να μην φτάσει. Όταν δεν χωράει το νοσοκομείο, έτσι, δεν χωράνε ΜΕΘ, τους μεγάλους στην ηλικία, εκείνους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τους πετάνε στην άκρη. Και στο Γιάδα. Λοιπόν, παρακαλώ. Έκρηθη είναι η κατάσταση σε πολλά σχολεία με περιστατικά μαθητών και γονιών που αντιδρούν στην χρήση της μάσκας. Τι γίνεται εκεί πέρα, ανοησίες. Ανοησίες. Είναι ανόητη. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά καταρχήν, εγώ θα ήθελα σε κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, τους γονείς που αντιδρούν, να δω τα επιχειρήματά τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εμένα μου έχει πει φίλη μου, η οποία δεν είναι αμορφωμένη γυναίκα, το επιχείρημα είναι ότι κάνει πολύ κακό στην αναπνοή. Όχι, και στο δεν στόμα, κάνει κακό στην αναπνοή. Και ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει δεν μάσκα. Δεν κάνει κακό στην αναπνοή. Η μάσκα προφυλάσσει. Τι θέλουμε τώρα. Η μάσκα δεν θεραπεύει τον ιό. Προφανώς. Κάνει πρόληψη της διασποράς. Και επειδή δεν έχουμε ούτε φάρμακο, ούτε εμβόλιο, ούτε τίποτα,
Είναι ένα μέτρο προφύλαξης. Μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Είπατε κάτι, ήταν το τελευταίο που είπατε και θα κλείσουμε εδώ πέρα το θέμα μας, για το εμβόλιο. Ναι. Ακούμε απίστευτα πράγματα, ότι υπάρχουν 9 εμβόλια αυτή τη στιγμή, που είναι στην τελική του φάση. Σε δοκιμαστική περίοδο είναι... Διότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Κοιτάξτε, και... τα λεπτά, εγώ δεν θα έμπαινα τόσο πολύ στο οικονομικό. Ναι, γιατί κάνουν σύγκρουση, συγκρούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες. Εγώ θα έλεγα στην αποτελεσματικότητά τους, καταρχήν, και, στο, και στους κινδύνους που προφανώς, αν θα βγουν, να είναι ασφαλή. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα τα εμβόλια, όταν θα δοθούν στον πληθυσμό, να είναι ασφαλή και να δοθούν, σε, εφόσον θα είναι ασφαλή, να δοθεί η δυνατότητα στην πλειοψηφία του κόσμου που πρέπει να το κάνει, να το κάνει. Καταλάβατε, γιατί έχουμε δύο πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Πέστε μου. Να πω κάτι εγώ. Μη ασφαλή ή να πέσουν όλοι να κάνουν εμβόλια και να μην φτάνει. Να πω κάτι. Πρέπει όλα να διασφαλιστούν. Δεν είναι μόνο ανόητοι αυτοί που κάνουν και κίνημα κιόλας. Ναι. Και κίνημα. Είναι και με ιδεολογικές, αν θέλετε, αφετηρίες. Εγώ τους κατατάσσω την ακροδεξιά. Και νομίζω ανόητοι είναι... Κόμματα νομίζω. Ανόητοι είναι και με ήττα και δεν η κυβέρνηση. Διότι αφήνει υπονοούμενα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποθάλπτει... αυτό το κίνημα, το κίνημα πούμε, αυτή τη βλακεία, το κίνημα έτσι, άρνησης δηλαδή. Είναι τελείως τραγικά πράγματα. Ας πούμε, μια κυβέρνηση πρέπει να είναι σοβαρή, να βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις που όλες το στηρίξαν. Δεν λέω ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε στην προηγούμενη φάση και όταν εμάς μας λένε οι επιστήμονες ότι αυτό πρέπει να γίνει, θα το υλοποιήσουμε, θα το εφαρμόσουμε, θα το παλέψουμε να εφαρμοστεί. Έτσι, επιστήμονες. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να προσθέσω όμως μία φράση ακόμα. Μία φράση. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τα αίτια της σημερινής κατάστασης. Ποια είναι τα αίτια? Εμείς ξέρουμε όταν γίνει ένα μαγαζί που βάζει και μία ταμπέλα, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό έκανε και η ελληνική κυβέρνηση προς τον τουρισμό στις ξένες χώρες. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καμία πρόνοια, αεροπλάνα γεμάτα. Έχω γνώση και παραδείγματα. Δεύτερον, πλοία γεμάτα. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Γεμάτα, λεωφορεία, όλα. Τεστ. Δεν κάνανε. Δεν κάνανε στα αεροδρόμια. Παρά ελάχιστα. Γύρω στο 6%. Θέλω να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλησπέρα. Θα έχουμε λίγο χρόνο μετά. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ας είμαστε έτσι μαζεμένοι σε αυτό το σχήμα των παραθύρων. Θέλω με εσάς, κυρία Ανεμοδρά, να δώσετε μια απάντηση σε αυτό που βάζει ο κ. Μπαλαούρας και που θα το βάλω κι εγώ τώρα. Τι λάθος έγινε και υπήρξε αυτή η εκτείναξη από τις αρχές Αυγούστου στα νούμερα. Κοιτάξτε, αφού θα απαντήσει και πώς τώρα που χάσαμε τόσο πολύτιμο χρόνο, δεν κάνουμε περισσότερα τεστ σε γυροκομεία, σε σχολεία, σε υγειονομικούς και δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πραγματικά τι ακριβώς γίνεται. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κινητές μονάδες, αυτά λειτουργούν, κυρία Ανεμοδρά. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Καταρχήν για το θέμα. Απευθύνομαι σε εσάς τώρα, γιατί εσείς δεν είστε πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα σας μιλήσω ιατρικά, μόνο ιατρικά. Ο καθένας θα πει από την πολιτική. Όχι, όμως είναι και ορισμένα αντικειμενικά πράγματα. Θα σας πω, δεν υπάρχουν τεστ, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω το εξής. Όσον αφορά τον τουρισμό, σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο, όμως από τα κρούσματα που είδαμε ότι παρατηρήθηκε ότι η επιβάρυνση από τον τουρισμό ήταν της τάξεως των 10-15%. Πιο πολύ είχε να κάνει με την εσωτερική μετακίνηση, που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεύτερον, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το τι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι η κατάσταση είναι τραγική. Είναι σαν τα σταφύλια κρεμότσορα πάνε για μπάνιο. Και παραμένει. Στα λεωφορεία, στα τρένα κτλ. Επίσης, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ότι έγιναν διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμοι, πανηγύρια κτλ. Που δεν προσέξανε. Θεωρώ ότι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και το ότι πιστέψανε και πέρασε και προς τα έξω ότι ο κίνδυνος εξέλιψε τον Ιούνιο. Αυτό είναι η κυβέρνηση όμως. Η κυβέρνηση όμως αυτό έπρεπε να το ξεκαθαρίσει. Κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα. Κύριε Χαρδαλιά, όχι. Ένα λεπτό. Χαρδαμπέλα. Χαρδαλιά, σας είπα σήμερα. Χαρδαλιά, συγγνώμη, πήρατε. Σας ακούω, σας.
Κύριε Σημόπουλε. Σας ακούμε υπομονή και βέβαια αισθάνομαι λίγο περίεργα. Γιατί? Που αντί να μιλάμε για τα θέματα που έχω άποψη ισχυρή, όπως είναι οι υποδομές, οι επενδύσεις, η οικονομία, μιλάμε για θέματα τα οποία μπορώ να τα προσεγγίσω μόνο πολιτικά και στεναχωριέμαι γιατί βλέπω και από τους συνδετημόνες, τους πολιτικούς, μία διάθεση να κάνουν την τρίχα τριχιά, να γίνουμε όλοι εκεί. Εφτά θανάτους έχουμε, κύριε Σημόπουλε. Δύο λεπτά, κύριε Σημόπουλε, ακούστε να σας πω. Μη με διακόπτετε, είμαι μακριά. Είμαι μακριά, μη με διακόπτετε. Έχετε γίνει και ειδική στο COVID. Συγχαρητήρια. Και εσύ το ίδιο. Και Σημόπουλε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος πεθαίνει και αγωνιούν όλοι. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για τα παιδιά από το σχολείο, λοιπόν, τα παιδιά από το σχολείο, δύο λεπτά να ολοκληρώσω όμως, τις ΜΕΘ που μειώνονται από μέρα σε μέρα με μια ταχύτητα. Πρέπει να είσαι γιατρός να το ξέρει. Άρα, αυτό που λοιπόν, λέει ο κύριος Χαρδαβέλας. Δεν γίνεται τώρα να μην ασχολούμαστε σε πρώτο επίπεδο, σαν πρώτο θέμα με το θέμα της επιδημίας. Ότι μας τελειώσανε οι ΜΕΘ. Είναι θέμα ειδικού. Αλίμονο. Ένας πολίτης απλός, οποιοδήποτε πολίτης. Μας κάνετε και επίθεση, κύριε Σημόπουλε. Με 7 θανάτους ένα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Σημόπουλε, ορίστε. Παρακαλώ. Δεν είναι σωστό αυτό που σας ακούμε, κύριε Χαρδαβέλα. Είμαι μακριά. Σας ακούμε. Θέλω, πρέπει να μιλήσω. Ορίστε, μιλήστε. Λοιπόν, δεν είμαι ειδικός. Οφείλω να ακούω τους ειδικούς. Αυτό που ξέρω και είναι γεγονός είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών, έχει φέρει αποτελέσματα και έχει φέρει αποτελέσματα σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε θάνατος είναι πρόβλημα. Έχουμε 330 θανάτους σε 10 εκατομμύρια κατοίκους. Άλλες χώρες έχουν πολλαπλάσια ποσοστά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε σωστά. Ακόμη και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας παραδέχθηκε ότι έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ. Βέβαια το παρουσίασε ότι έχουν αυξηθεί κατόπιν της πίεσης της αντιπολίτευσης. Δεν με ενοχλεί αυτό. Κύριε Σημόπουλε. Έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ. Κύριε Σημόπουλε. Οι ΜΕΘ έχουν αυξηθεί. Μάλιστα. Είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα. Παίρνουμε μέτρα. Σήμερα είχαμε 170, βέβαια. Μακάρι να σταθεροποιηθούμε στα 170. Είναι Κυριακή, γιατί άμα την Κυριακή και το Σάββατο γίνονται πολύ λίγες μετρήσεις. Έχετε δίκιο. Μακάρι να σταθεροποιηθούμε σε αυτό το νούμερο. Θα περάσουμε δύσκολα τους επόμενους δύο μήνες. Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες ως χώρα. Πραγματικά το σύστημα υγείας έχει ενισχυθεί με 6.500 προσλήψεις και θα γίνουν και άλλες. Δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία τι έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Να μπούμε. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση προχωράει σε μια σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Βάλτε ένα τελεία εδώ πέρα για να συνεχίσουμε. Να μπούμε. Ορίστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω να αρχίσω από την αρχή που πριν μιλήσει ο συνάδελφος ο κύριος Σημόπουλος. Έχουμε ένα ωραίο χωριό στην Ηλία, κύριε Σημόπουλε. Δεν ξέρω αν κατάγεστε από εκεί, αλλά είναι εταιρεόν κάτω αυτό. Η μισή η γυναίκα μου κατά 50% κατάγεται από την Ηλία και κατά το άλλο 50% είναι Σμυρνιά. Α, λοιπόν. Θέλω να πω ότι ακόμα και σε ζητήματα τήρησης των κανόνων οι κυβερνητικά στελέχη και επιδεικτικά, για παράδειγμα θέλω να πω το όνομά του, υπουργός πήγε και μετάλαβε με τις κάμερες για να το δείξουν πόσο πιστός είναι, γιατί ξέρει ότι υπάρχουν ιερείς που θα τον προμοτάρουν, ας πούμε, στις εκλογές να το στηρίξουν. Επιδεικτικά μετέλαβε χωρίς να φορέσει μάσκα με πλήθος κόσμου. Ο κύριος Μπακογιάννης, δήμαρχος της Αθήνας, προχτές πάλι εθεάθη στην Άννα Δύση, έτσι. Καλά, χωρίς... μιλάμε, ξέρεις κάτι.
Είναι έτσι. Και προχθές είδα εγώ τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να είναι σε μια σύσκεψη 15 ατόμων, όλοι να φοράνε μάσκα και να μην φοράει ο Αλέξης. Αυτό αν μίλαγε εκείνη την ώρα, είναι διαφορετικό. Εγώ σας λέω παρά... Εγώ ξέρω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν βγάζει τη μάσκα ποτέ από το πρόσωπό του. Λοιπόν, αυτό εγώ ανέφερα δύο παραδείγματα, κύριε Σιμόπλε. Δύο παραδείγματα, ωραία, έτσι. Μπορούμε να αναφέρουμε λοιπόν, και άλλα πέντε για, από το γιατί, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, η συζήτηση παρακαλώ. Δεν μπορεί να είναι. Μα είναι όμω. Τέλο πάντων. Παιδιά, το θέμα δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αν φοράει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης τη μάσκα, μπορεί να δίνει ένα παράδειγμα καλό ή κακό, αλλά δεν είναι το μεγάλο όχι, πρόβλημα. Όχι, λέω όμω το παράδειγμα. Πάει και με τα κανάλια να τον επέμβει. Ναι, αλλά ενισχύεται όμω και το κίνημα αυτών που λένε ότι να, γιατί να φοράμε μάσκα, βλέπουμε και τον έναν δεν φοράει. Βλέπουμε και τον ακριβώς, άλλον δεν φοράει, δίνουμε μία, αυτό. Ένα κακό μήνυμα. Μα εγώ να μιλήσω έτσι. Για μία συγκεκριμένη είτε είναι ο κύριος Τσίπρας, είτε είναι η κυρία αυτή, οποιοδήποτε είναι. Δεν μιλάμε κύριοι, τώρα. Εκεί στο πάνελ υπάρχει μία Θεσσαλονικιά, η οποία είχε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι εναντίον του εμβολίου, εναντίον της μάσκας. Τι σχέση είχε, ερωτική σχέση, τι είχε. Πρέπει εγώ να εστιάσω στη συγκεκριμένη κυρία. Είναι όχι, καλό να βγαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε, έχετε δίκιο, είναι καλό να βγαίνουμε όλοι στα κόμματα και να λέμε στον κόσμο μας και στους πολίτες μας ότι η μάσκα είναι απαραίτητη, γιατί αυτό λέει επιστήμη. Ούτε η δυσιδαιμονία, ούτε το μάτιασμα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής και η κυβέρνηση. Τα οποία οι ειδικοί κάθε φορά ούτε υποφάλτουμε, ούτε λέμε μισόλογα. Κανένας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπαίνουμε τώρα στην περιπτυσιολογία επειδή ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ένα ή το άλλο. Δεν είναι συζήτηση αυτή. Πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε ένας τέλεχος. Μου λέτε, είχε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ κάποια κυρία. Τι να πούμε, ήταν ωραίος ο άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε σχέση είχατε μαζί του. Και τι να κάνουμε. Έχετε και μία έτσι επιρροή και εσείς. Τι να πω. Τι να σας πω τώρα, κύριε Παναού. Να δίνουμε όλοι λοιπόν, το καλό παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα. Και εσύ που λεμένετε λίγο στην παρέα μας, θα ξαναρθούμε σε εσάς. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα μικρό, λίγα λεπτά και μετά συνεχίζουμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι σε αυτή την βραδιά της Κυριακής. Έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε τον κύριο Μπαλαόρα από τον συναγερμό. Από τον συναγερμό του Παναγία Βούτα. Έχουμε αλλάξει σήμερα. Έχουμε... συναγερμό που πήγα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μπαλαόρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο το Στράτο από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την κυρία Έφη Δήμα Δάμα από το ΚΙΝΑΛ, Κίνημα Αλλαγής, και έχουμε την γιατρό, την κυρία Βαρβάρα Νεμουδούρα, με την οποία μιλάμε βέβαια για την επιδημία. Κύριε Σιμόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. 24 του μήνα, όπως ξέρετε, υπάρχει σύνοδος κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αρχηγοί των κρατών θα αποφασίσουν εάν θα επιβάλλουν κάποια μέτρα, κάποιες κυρώσεις στην Τουρκία ή όχι, η οποία Τουρκία κάνει το καλό παιδί τώρα, τα μάζεψε τα πλοία, μάζεψε και τα Ούρους Ρέις κλπ. Και πάει εκεί. Σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπολίτευση ότι κάνετε μια μυστική εφαρμόζετε μια μυστική διπλωματία. Δηλαδή, θα πάτε στις Βρυξέλλες που θα γίνει σύνοδος κορυφής χωρίς να ξέρουμε και να ξέρει και η αντιπολίτευση τι γραμμή θα ακολουθήσει ο κ. Δένδιας πέραν αυτών που ακούγονται, ότι θα ζητήσει μέτρα κλπ. Κλπ. Αλλά για συμφωνίες, για συνεργασίες κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό, για αυτή τη μυστική διπλωματία από την οποία κατηγορήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και από το ΚΙΝΑΛ. Και από το ΚΙΝΑΛ. Για το κίνημα αλλαγής, ακριβώς. Κάθε άλλο παρά μυστική διπλωματία υπάρχει. Ενημερώνονται οι πολιτικοί αρχηγοί διαζώσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Περιμένετε να μιλήσει. Επιτροπή. Πάρα πολύ καλά λειτουργεί η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας όπου ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει και επειδή βιάζεται η κυρία Δημαδάμα την ενημερώνω ότι στη Βουλή ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος έχει δηλώσει ότι πραγματικά υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση και ουσιαστική ενημέρωση και θυμίζω σε τελική ανάλυση ότι δεν ήξερε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης οτιδήποτε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είχε γίνει καν συζήτηση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ενημερώνει τα κόμματα
απλώς δεν έχει γίνει αυτό το οποίο έχει κάνει σημαία η αντιπολίτευση, δεν έχει γίνει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μελαούρας είναι ναι. πλήρης. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, κύριε Χαρδαβέλα, καμία μα καμία. Και μάλιστα ο κύριος Απόρο με το... Απαντήστε μου μετά. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Σιμόπουλε, πριν από λίγο διαμαρτυρόσαστε, διότι είστε σε μειονεκτή θέση. Παρακαλώ, λοιπόν, σταματήστε. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ενημερώνουμε. Προχτές το είπε στη συνέντευξη τύπου δούσε στη Θεσσαλονίκη. Ενημερώνουμε. Δηλαδή το κόμμα του αυτός, το στρατιωτικό ακόλουθο του σύμβουλου του Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό ήταν όλο. Που και αυτό δεν είναι αληθές. Που απορώ με τον κύριο Σιμόπουλο, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Για τη μυστική διπλωματία. Mm-hmm. Η μυστική διπλωματία είναι πασιφανής. Γιατί είναι πασιφανής, διότι ο Μητσοτάκης, ενώ είχε καεί ο κόσμος, είχε έρθει το Ρους Ρέις, λέγανε ότι τα κύματα το φέρανε εκεί, λέγανε ότι δεν έκανε πόντιση των καλωδίων και κοινων κεντάλλου, και βγήκε ο σύμβουλός του και, και είπε την πραγματικότητα, και την αλήθεια, και την άλλη μέρα του κόψαν το κεφάλι. Να ολοκλήρωσω μια φράση. Και έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προφανώς παίζοντας στην εξωτερική πολιτική ότι κρύβει στην ελληνική, αλλά φυσικά ξέρουμε αγγλικά πολλοί από εμάς, ή γαλλικά κτλ., σε τρεις ξένες εφημερίδες και γράφει για συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι συμφωνία είναι αυτή. Όσον αφορά τη Βουλή, δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, έτσι, πάνω από ένα μήνα. Όχι, κύριε Δημαδάμα. Δεν είναι έτσι. Οι εξελίξεις τρέχουν, δεν υπάρχει συνάντηση στην Επιτροπή, όπως σωστά είπε ο κύριος Μπαλαούρας. Ωστόσο, εμείς μάθαμε από άρθρο του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι υπάρχει μια τεχνική συμφωνία, ουσιαστική συμφωνία, έγγραφη συμφωνία, όταν μας έλεγε στο Βερολίνο, κύριε Σιμόπουλε, και δεν το λέμε για να δείξουμε δεικτικά τι κάνει, τι δεν κάνει η κυβέρνηση, ότι δεν έγινε τίποτα, που ακαλύφθηκε από τη μεριά της Τουρκίας η συνάντηση των τριών. Και εμείς εδώ ερχόμαστε. Και εμείς παρακολουθούμε εδώ μία εξέλιξη με έναν γείτονα όπως είναι η Τουρκία, που είναι σε μία πολύ δύσκολη και επικίνδυνη φάση του τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι η Τουρκία έχει αλλάξει την ευρωπαϊκή της ρότα και τον προσανατολισμό. Η νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα, αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει, έχει αποφασίσει, έχει προωθήσει ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη, το γνωρίζουμε. Δεν πρέπει να έχουμε μία κοινή στρατηγική με Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν υπάρχει μυστική συμφωνία. Κύριε Σιμόπουλε, κλείστε εσείς. Έχουμε μέσα στη βδομάδα συμβούλιο κορυφής. Πώς θα πάμε Λέγεται. Επιμένω λοιπόν ότι ακόμη και ο ίδιος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας... Και η κυρία Γεννηματά δεν ενημερώθηκε ποτέ. Για να λέμε, δεν ξέρω τι έγινε με τον κύριο Τσίπρα. Και το λέμε απερίφραστα. Ο κύριος Τσίπρας, στη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό που σας είπα εγώ. Αποδέχθηκε ότι η ενημέρωσή του από τον Πρωθυπουργό είναι σε βάθος. Μα γιατί σας εκτιμώ, μην λέτε και εσείς fake news. Δεν είναι σωστό να λέτε fake news. Σας άφησα. Μα δεν είναι σωστό. Μα ήμουνα στη Βουλή. Ήμουνα στη Βουλή. Κάνετε δεν λάθος. Ακούσατε καλά. Εσείς δεν είστε. Ήμουνα. Εντάξει. Ορίστε, κύριε Σιμόπουλε, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στρατηγική κυβέρνηση έχει, εξυπηρετεί αυτή την στρατηγική, έχει την ευθύνη της συνολικής εξωτερικής πολιτικής, όπως έχει και την ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι μια εξωτερική πολιτική η οποία εκφράζεται συνεχώς με συγκεκριμένες κινήσεις, για τις οποίες η αντιπολίτευση ουσιαστικά έχει πολύ λίγα να πει. Όπως πώς είναι το λέτε αυτό, κύριε Σιμόπουλο, ότι έχουμε λίγα να πούμε? Δεν με αφήνει, δεν με αφήνει. Σας ερωτώ ευγενικά. Δεν σέβεται ότι είμαι μακριά. Σας ερωτώ ευγενικά. Δεν σέβεται ότι είμαι μακριά. Σας ερωτώ ευγενικά. Σας ερωτώ ευγενικά. Πώς ξέρετε? Να μην με ρωτήσετε ευγενικά. Ότι δεν έχουμε να συνεισφέρουμε. Κύριε Σιμόπουλο, δεν θα λέτε ότι εμείς δεν έχουμε να συνεισφέρουμε και εσείς τα ξέρετε όλα. Κυρία Δημαδάμα, θα μιλήσετε μετά. Θα πείτε μετά. Ορίστε, κύριε Σιμόπουλο, ολοκληρώστε. Λοιπόν, έχουμε την Ελληνοϊσραηλινή συμφωνία που συμφώνησα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε ακόμη την περίφημη Ελληνοεγυπταϊκή συμφωνία
που παρά το ότι βρήκαν ορισμένα μελανά σημεία επί της ουσίας συμφώνησε στη Βουλή, γενικώς την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν του ΚΚΕ δεν την βλέπουν σε μία αντίθετη κατεύθυνση. Έχουμε μία εξωτερική πολιτική η οποία ουσιαστικά έχει στρατηγική και η στρατηγική εκφράζεται μέσα από τακτικές κινήσεις. Okay. Για πρώτη φορά αυτές οι κινήσεις και η ενιαία στρατηγική έχουν και την αποδοχή όλου του ελληνικού λαού. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Σιμόπουλε. Καλό είναι στα θέματα, ολοκληρώνω, εξωτερικής πολιτικής, να έχουμε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Όλοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς προκαλείτε όμως και δεν λέτε την αλήθεια. Αυτό και είναι το θέμα μας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Γεια σας. Τώρα ο καθένας έχει μια άποψη. Όχι, είναι μια άποψη. Είναι εδώ, εδώ. Αν η ώρα είναι τώρα, αν η ώρα είναι 11 και 4, δεν είναι άποψη, είναι γεγονός. Όλα αυτά που λέμε είναι γεγονότα. Να ισχύουν και αυτά που λέμε. Και ο κύριος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος, δεν είπε την αλήθεια. Έχει μάθει. Θέλω να πούμε, αν μου επιτρέψετε κύριε Χαρδαβέλα, το εξής. Προχτές ήμουν εδώ ξανά, εδώ και μια εβδομάδα, στο στούντιο το δικό σας. Έτσι. Ήτανε παρόν ο κύριος Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα δείτε τι. Και λέει, αφού του έκανα παρατήρηση, διότι επί Νέας Δημοκρατίας, ένα μισή χρόνο τώρα περίπου στην κυβέρνηση, τα μοιράζει, τα ελληνικά δεν πετάνε. Διότι δεν είχαν ανταλλακτικά. Επί κυβέρνησης αυτινής. Εντάξει, όχι 6 μήνες δεν πετάνε, δεν θα πω 1,5 χρόνο. Αλλά δεν πετάνε. Αυτά δεν έπρεπε όμως να έχουν γίνει από πριν. Βεβαίως, αυτό. Οι παραγγελίες από και ένα-δύο χρόνια. Όχι, ή να υπήρχε βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ένα το. Και, αφορά και εσάς δηλαδή το θέμα. Όχι, είναι 1,5 χρόνο. 6 μήνες δεν πετάγανε, τελευταίους μήνες. Αυτές ακόμα δεν πετάνε. Λοιπόν, αφήστε με ένα λεπτό να ολοκληρώνω τι θέλω να πω. Και είπε λοιπόν για να μου τη βγει στην καθομιλουμένη, είπε ότι ένας βουλευτής δικός σας, είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να χάσουμε και κανένα νησί. Του λέω, ποιος βουλευτής είσαι δικός μας. Μου λέει, ο Ζουράρης. Του λέω, ο Ζουράρης καταρχάς δεν ήταν δικό μου βουλευτής. Ήταν τον ΑΝΕΛ. Δεύτερο. Εντάξει, όχι, όχι, αφήστε, ομάδα, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν αφορά εσάς. Για τον Ζουράρη. Και λέει, ενώ στην αρχή είπε για νησί, μετά λέει νησάκι βραχονησίδες. Του λέω, είναι διαφορετικό νησάκι βραχονησίδες. Και έβγαλε η ίδια Νέα Δημοκρατία, επειδή είπε αυτό, ότι είναι διεπτύνη πραγματικά. Ο Ζουράρης είπε και το ένα και το άλλο ή δεν είπε τίποτα. Stop. Λοιπόν, και έβγαλε ολόκληρη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωση εναντίον. Και συγκάλεσε τον Τσίπρα να πάρει θέση. Κύριε Σιμόπουλε, ορίστε, κάτι θέλει να πείτε, να κλείσουμε. Ορίστε. Αυτό το οποίο θέλω να πω, είτε είναι νησί, είτε βραχοτισμό. Προφανώς. Είτε προφανώς. Ένας κόκουα μου. Προφανώς. Είναι το ίδιο. Και ξέρετε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που δεν χωρίζει τους Έλληνες σε προδότες ή σε πατριώτες. Τους χωρίζω σε ρεαλιστές και σε μαξιμαλιστές. Εγώ ανήκω στους μαξιμαλιστές. Άρα λοιπόν και ένα κόκκοα μου για μένα είναι πρόβλημα. Ακριβώς τώρα. Κύριε Χαρδαβέλα, μας ακούν οι πολίτες και θα έχει σηκωθεί το μαλλί τους όρθιο. Μα είναι κανείς που θα πει από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε εδώ, συζητάμε στην Ελληνική Βουλή, εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ότι έστω και μείνα ένα βράχο, μία πέτρα, υπάρχει περίπτωση να τη χαρίσουμε ή να τη δώσουμε. Ο κύριος Ζουράρης το είπε. Δεν με ενδιαφέρει, καταδικάστηκε. Και το είπε, και το είπε με άλλη νοή. Είπε ότι για μένα το ισχυρό. Δεν το αποδέχτηκε κανείς, κύριε Παλαούρα. Βεβαίως δεν το αποδέχτηκε. Λέω όμως να βάλουμε όμως ή ο κύριο ή εσείς θα πείτε αυτή την κουβέντα ξανά. Όχι ανεμοδράδο. Δημαδάμα. Δημαδάμα. Κυρία Δημαδάμα, να σας πω κάτι. Ο Ζουράρης, θα το ξέρουμε όλοι, έχει ένα τρόπο έκφρασης. Τρόπο έκφρασης. Εγώ το ξαναδιάβασα αυτό, έτσι. Είπε, εγώ θέλω να προστατεύσω τη γλώσσα. Γιατί με τη γλώσσα η Ελλάδα έμεινε στους αιώνες. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δηλαδή στέκει έτσι. Είναι θετικό. Και, ναι, και λέει μετά, δεν με ενδιαφέρει στη ρήμη του λόγου του και να δώσει την έμφαση στη γλώσσα. Στη γλώσσα είπε κακός. Κακός, όχι, είπα κακός. Μα εγώ το είπα κακός. Λοιπόν, αλλά λέω λοιπόν, να εξηγήσουμε την κατάσταση. Ξεκάθαρα. Κύριε Σιμόπουλε, κλείστε για να σα αφήσουμε. Ορίστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπα και στο τέλος.
ας μην είμαστε σε τέτοια αντιπαράθεση, να έχουμε αντιπαράθεση. Όχι σε υψηλούς τόνους για θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Σωστά, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έχουμε διαφορές. Συμφωνούμε. Και πρέπει να δώσουμε και στον ελληνικό λαό να καταλάβει αυτό το οποίο λέω. Υπάρχει προσέγγιση η ρεαλιστική που με βρίσκει εμένα αντίθετο και η μαξιμαλιστική με την οποία, στην οποία προσφορώ και παλεύω έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καληνύχτα σας. Μπορούμε να συνεισφέρουμε λοιπόν, όλοι για την εθνική στρατηγική από τη μεριά μας με εθνική ομοψυχία. Τώρα θέλω να σας κάνω σε όλους σας από ένα ερώτημα. Αξιολογήστε τους πολιτικούς, από την κυρία Δημαδάμα. Παρακαλώ. Γιατί έχετε κολλήσει το 6%? Νομίζω ότι γιατί όλες τις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις βγάζουν 6%. Στην τελευταία είχαμε 6,9, υπήρξε και μία 7,8. Μία φορά, όλες οι άλλες. Εγώ δεν θα πω ότι δεν πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό που κάνουμε, αλλά είμαστε σταθεροί, δεν έχουμε μειωθεί. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει 15-20 μονάδες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Εμείς με τις προτάσεις μας, με τη σταθερότητά μας, με τις προοδευτικές μας προτάσεις και όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Δηλαδή, εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο ότι είμαστε από αυτούς που είπαμε για το ΕΣΥ συγκεκριμένο προσαρμοσμένο σχέδιο. Για την οικονομία το ίδιο. Το σχέδιο νέας αλλαγής και νομίζω ότι οι πολίτες θέλουν χρόνο να μας ακούσουν, να καταλάβουν πόσο τι είναι αυτό που λέμε και πόσο, τι κάνουμε. Έχει περάσει 1,5 χρόνος, κύριε Χαρδαβέλα μου. Για πέστε μου κάτι. Ο οποίος είναι ο πιο κρίσιμος, νομίζω, από υγειονομική κρίση, από ελληνοτουρκικά, από τον κορονοϊό. Είναι πολλά πότε τα ζητήματα που βάλετε η κοινωνία. Συνέδριο, εδώ είμαστε. Προχωράμε το τρένο δυνατά, πιστέψτε με. Θα φανεί. Πέστε μου, οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, και όπως προέρχονται. Λόγω του κορονοϊού, το συνέδριο μας, η συνδιάσκεψή μας ήταν να γίνει τον Οκτώβριο, πήρε κάποια αναβολή, σταθμίζοντας βήμα-βήμα την κατάσταση, θα δούμε πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνδιάσκεψη. Θα γίνει και εκλογή Προέδρου. Το 2021 είναι η εκλογή Προέδρου, είναι κάτι το οποίο έχουμε αποφασίσει, οδεύουμε προς τα εκεί, αλλά πριν θα γίνει συνδιάσκεψη, θα επανακαθορίσουμε και τη στρατηγική μας, τα πράγματα αλλάζουν. Μάλιστα. Η προοδευτική πρόταση του κινήματος αλλαγής είναι εδώ και έτσι νομίζω θα προσεγγίσουμε τον κόσμο. Και γι' αυτό και σε όλη την Ελλάδα έχουμε κάνει σεμινάρια διαδικτυακά, επαφές διαδικτυακές. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να βγούμε και να έχουμε πολίτες κοντά μας, λέγοντας τι κάνουμε για κάθε περιφέρεια, ποιο είναι το πρόγραμμα μας λοιπόν, για την οικονομία και την κοινωνία. Να πω έγινε, λεπτά. Έγινε χθες η press conference, μάλλον σήμερα έγινε η press conference στη Θεσσαλονίκη. Του Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε ότι τα μέτρα που προτείνουμε δεν είναι έξω από τη σφαίρα της συλλογικής. Είναι κοστολογημένα ως το τελευταίο ευρώ. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό. Διότι ανήγγειλε διάφορα. Μέτρα που τα οποία τα ακούσαμε, τα ξέρουμε. Τώρα, έτσι, αφορούν, επειδή έτσι εργασία στο 40%. Σε ομάδες, ναι. Θα πούμε χοντρά, αφορά τους εργαζόμενους, ναι. Αφορούν τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορούν εν συνόλο την οικονομία, αφορούν την υγεία, για προσλήψεις, για μεθ, για εκείνο, για τ' άλλο, αφορούν την παιδεία, έτσι, και αφορούν, είναι μέτρα δύο κατηγοριών. Το ένα είναι μέτρα εξαιτίας του κορονοϊού, κόστους 3 δισεκατομμυρίων, και τα άλλα είναι μέτρα που είναι αντιστρόφως. 3 δισεκατομμύρια είναι τα μόνιμα μέτρα και τα 8 δισεκατομμύρια είναι τα έκτακτα. Εκεί λοιπόν, εμείς τι λέμε, κύριε Καρδαβέλα, και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Αν είχε ακούσει η κυβέρνηση τις προτάσεις τις δικές μας, αλλά και άλλων κομμάτων, δεν έχω υπόψη μου, ας πούμε, να κάνω κάτι να μην πω ότι τα λέω. Ναι. Λοιπόν, δεν θα είχαμε αυτή την ύφεση που είχαμε. Δεν θα είχαμε τις 200.000 άνεργους, νέους άνεργους που προστεθήκαν στη στρατεία των ανέργων. Δεν θα είχαμε τα λουκέτα των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, και ως κάθε λεπτό που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, χειροτερεύει η κατάσταση. Έπρεπε να κινηθεί η κυβέρνηση και το κάνει, κατά τη γνώμη, όχι από ανικανότητα. Είναι και ικανότητα στη μέση, το κάνει διότι είναι ιδεολογική της. Οι μικρομεσαίοι δεν τους θέλουν τους μικρομεσαίους. Είναι το job, το ζόμπι, όπως λένε, το λένε, είστε λέγοντας. Μάλιστα. Έτσι, είναι το ζόμπι της οικονομίας. Δεν θέλουν λοιπόν. Θέλουν να έρθουν όμιλοι, να έρθει η Νεστλέ, να κλείσει τα βουστάσια εδώ και να τους κάνει εργάτες όλους για να βάλουν τις γελάδες να αρμέγουν τις δικές τους. Αυτή είναι η κατάσταση, παράδειγμα είπα τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Και κάθε μέρα θα οξύνεται. Πάμε σε ένα Αρμαγεδόνα,
οικονομικό, έναν αρμαγεδόνα εργασίας, έναν αρμαγεδόνα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, έτσι, και τελικά για όλη τη χώρα μας. Θα μπούμε είτε τυπικά είτε μη τυπικά σε νέα μνημόνια. Θα μπούμε, λέω, σε νέα, δυστυχώς. Άμα είναι πραγματικό να την οδηγάνε εκεί, να βρούμε λύσεις, αυτό που λέτε. Να πω όμως, θέλω κάτι να πω για την κυρία Δημαρχάκη. Όχι, έτσι. Μονοπόλη για την κυρία Δημαρχάκη. Θέλω να πω κάτι, επειδή είπε ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί το χαίρομαι, όχι σε προσωπική βάση, αλλά σαν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει κάποιες θέσεις. Τις βλέπω πολύ φιλικές, με την έννοια ότι μπορούμε μετά άμεσα αυτό την αρρώστια που λέγεται δεξιά στην Ελλάδα. Οι δυο μας μπορούμε, αλλά δεν βλέπουμε καλά. Ακόμα μηνύματα. Αφού δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μα δεν μιλάνε μεταξύ τους. Αυτοί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Με τη Φόφη. Όχι, δεν μιλάει για αυτούς. Με την κυρία Μαδάμα. Λοιπόν, και λέω ότι μπορούμε να βρούμε οι προοδευτικές δυνάμεις επιτέλους να πάρουν τα νέα στα χέρια τους. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ, δεν το βλέπετε ούτε κι εγώ το φοβάμαι. Διότι όταν ψήφισε προχτές το νόμο για τις διαδηλώσεις, όταν δεν ψήφισε την απλή αναλογική το Κινάλ ή και άλλα πολλά πράγματα να σας πω, έτσι, δυστυχώς φοβάμαι. Άτομα όμως, στάζεται η κυρία Δημαδάμα, έτσι θα μπορούν να βοηθήσουν. Φαίνεται τα εύσημα του κυρίου Μπαλαούρα και είσαι πρωτεργάτης και γέφυρα της συνάντησης ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ. Κύριε Χαρδαβέλα, για να είμαστε ειλικρινείς και να μιλάμε. Και να μιλάμε σε μια ρεαλιστική βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές φορές την ευκαιρία, ενώ κυβερνούσε, να επιλέξει προοδευτική διακυβέρνηση. Επέλεξε τον κύριο Καμένο, επέλεξε του Σανέλ και πήγε μέχρι τέλους αγκαλιά, τακτοποιώντας τους και στο δικό του ψηφοδέλτιο, είτε της Ευρωβουλής είτε του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η δεξιά, ναι, είναι με συντηρητικές πολιτικές, μιλάει για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, έχει κάνει μια διαδρομή πάρα πολλά χρόνια, αποδεικνύοντας ότι δούλεψε για τους πολλούς, ότι δούλεψε για τους ανθρώπους της καθημερινής, του καθημερινού μόχθου. Έγιναν και αστοχίες, έκανε πολύ μεγάλα έργα, έκανε το ΕΣΥ, έκανε την ισότητα των φίλων. Το Κίνημα Αλλαγής αναγκάστηκε και το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε. Σήμερα να πούμε. Γιατί μην πούμε και για τη διαφθορά και όλα αυτά. Η διαφθορά έφτασε τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ σε 5 χρόνια. Κάνουμε μια διαδρομή. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που λέει ο κύριος Μπαλαούρας. Για να βρούμε κοινές οδούς, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσει ποιο προσανατολισμό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το δείξαμε σαν κυβέρνηση. Τελειώσαμε. Όταν δεν μπορούσαμε να σχηματίσουμε. Με καταδικάζοντας το ΠΑΣΟΚ τον Ανδρέα Παπανδρέου, βρίζοντας τα στελέχη μας. Βρίζοντας τα στελέχη μας. Δεν μπορεί με μνημόσυνα να κάνουμε πολιτική. Εγώ άλλο θέλω. Ότι αυτό το παραμύθι με τους Ανέλ να το πούμε. Γιατί ήταν ψέματα. Φυσικά δεν ήταν ψέματα. Όταν εμείς βγήκαμε πρώτο κόμμα, δεν μπορούσαμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Και φράξαμε το Καμένο. Αυτά είναι ιστορία, ρε παιδιά. Όχι, πραγματικότητα. Υπήρχε το ποτάμι. Υπήρχε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, το ποτάμι δεν είναι. Εσείς είσαστε και δακτυλοδεικτούμενοι από την κοινωνία. Κυρία, παρακαλώ πολύ, τελειώσαμε. Με αυτά θα μας μεταφράσετε. Δακτυλοδεικτούμενοι και πρέπει να κάνουμε στελέχη. Τέλος. Πάμε στο έχετε θέμα της επιδημίας. Αγκαλιάσει στελέχη μας τα οποία ήταν δίπλα σε αυτούς που ήταν στη φυλακή. Εγώ λοιπόν, όμως δεν αρέσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Μα δεν είναι. Αυτούς, δεν είναι μα δεν είναι η ώρα για να κάνουμε αυτή την ιστορία. Κυρία Νεμοδουρά, παρακαλώ. Μία κουβέντα όμως να πω και για το τι κάναμε. Γιατί με βάλει στον προοδευτικό διάλογο εδώ. Εντάξει τώρα. Κυρία Νεμοδουρά, παρακαλώ. Το προοδευτικό διάλογο γιατί δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι όμως. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και τις πρέσπες δεν μα δεν γίνεται έτσι να κουβεντιάζουμε. Κυρία Νεμοδουρά, ακούστε μας παρακαλώ. Κυρία Δημαδάμα, παρακαλώ επιτέλους. Επιτέλους δηλαδή. Μας έβαλε φόνο. Μα κάνετε τώρα συζήτηση, μιλάτε όλοι και δεν ακουγόσαστε. Κυρία Νεμοδουρά, ακούστε να σας πω κάτι. Είσαστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που παίρνονται αυτή τη στιγμή. Είσαστε μέσα στα νοσοκομεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες τους κλπ. Θα γίνουν κάποιες προσλήψεις. Και γιατρών. Απαιτείται.
Απαιτείται άμεσα απαιτείται να γίνει. Εμείς προτείνουμε 20.000. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, προτείνουμε 20.000. Ναι, προτείνεται 20. Εμείς απαιτείται αυτή τη στιγμή να γεμίσει, να μπει κόσμος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σωστό. Και στη δευτεροβάθμια έχουμε ανάγκες να λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας και οι μονάδες, οι δημόσιες της πρωτοβάθμιας και επίσης τα νοσοκομεία. Λείπουν γιατροί, ειδικοτήτων. Δεύτερον, κάνω έκκληση. Θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει. Εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής. Η Ελλάδα έχει 10-11 εκατομμύρια κατοίκους που θα πρέπει να έχουν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη πλήρη και για να αντιμετωπιστεί ο COVID, αλλά και για να αντιμετωπιστούν γενικά τα θέματα υγείας που υπάρχουν. Λοιπόν, πρέπει να μπει κόσμος στην γιατροί, να διοριστούν γιατροί όλων των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρέπει να μπει ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία και όχι με τη μορφή της προσωρινής εργασίας, αλλά της μονίμου και με ικανοποιητικές αμοιβές. Επιτρέψτε μου να σας πω, έχει φύγει δυναμικό ιατρικό στο εξωτερικό, γιατί εδώ τα χρήματα ήταν ελάχιστα. Και αν λάβουμε υπόψη και τη γεωγραφική κατανομή... Ένας επιμελητής. Κοιτάξτε, ένας επιμελητής χωρίς τις εφημερίες 1.400 ευρώ. Ωραία, να σας πω κάτι. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκοψε την αλληλεγγύη, έτσι. Δεν είναι πολιτικό. Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ είχαν γίνει θέματα στην ιατρική μισθοδοσία. Μην το πάμε πολιτικά. Όχι, μισό λεπτό. Τι θέλει να πιστεύει. Θέλω να πω ότι 1.400 ευρώ παίρνει ο επιμελητής αυτού του ανθρώπου, ενώ μείωσε την εισφορά αλληλεγγύης για όλους ο Μητσοτάκης τους 40.000, 30.000 κτλ. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν το μείωσε. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχετε δίκιο, κυρία Ανεμοδουρά. Εμείς ανορθώσαμε, το κρατήσαμε το σύστημα υγείας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατρούς, επιτρέψτε γιατροί, στα βαρέα και στα ανθυγιεινά. Δεν είναι τίποτα αυτό μόνο, δεν αρκεί. Είναι μια διασφάλιση, ένα πρώτο βήμα. Δεν αρκεί. Εμείς θέλουμε, επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς ζητάμε να στελεχωθεί το σύστημα υγείας με επιστήμονες, με γιατρούς, οι οποίοι πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε αφενός δεν υπάρχουν, υστερούν, αλλά δεύτερον, τέλος του χρόνου ένας μεγάλος αριθμός δεν εξοδοτείται. Πρέπει να γίνει άμεσα η αναπλήρωση. Λοιπόν, και κάνω πολύ μία έκκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ, ορίστε. Πρέπει το σύστημα για να λειτουργήσει έχει ανάγκη από προσωπικό. Κυρίως αυτή τη στιγμή ιατρικό. Λοιπόν, και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια. Βάλτε μία τελεία. Βάλτε μία τελεία, διότι είναι η ώρα που πρέπει να ακούσουμε τους τηλεθεατές. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον όταν κάνω εγώ την εκπομπή αυτή, 11.30 ώρα ανοίγουμε τα τηλέφωνα για να μιλήσει ο κόσμος. Από τον κόσμο μαθαίνουμε πάρα πολλά. 211-18-60-001 το τηλέφωνο μας και ξεκινάμε τις επαφές. Ποιος είναι πρώτος? Πάμε σε break προηγουμένως, συγγνώμη. Πάμε σε break και μετά ξεκινάμε. Λοιπόν, είναι η ώρα η δική σας, φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα που θέλουμε να ακούσουμε εσάς μέσα από το τηλέφωνο του Blue Sky που τα βλέπετε στις οθόνες σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Από τον Κορυδαλλό, συγγνώμη. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καρταβέλα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά? Μια χαρά, εσείς. Ήθελα να ρωτήσω για τα αναδρομικά. Έχετε κανέναν ειδικό να μιλήσουμε? Να πούμε κάτι. Για τα αναδρομικά που έχετε να πάρετε. Αυτό. Αυτά που έχετε να πάρετε, τα αναδρομικά. Ναι, έχετε κανένα το 11 μήνου. Να πω μια φράση, να σας απαντήσω, έχετε κύριε, κύριε Παναγιώτη. Ακούστε. Γιατί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δεν ήταν και καλή, γιατί έκοψε, είναι μόνο για 11 μήνες, αλλά το αγνοώ αυτό, η κυβέρνηση τι έκανε? Είπε θα δώσει 1.400 εκατομμύρια, έτσι, για τους συνταξιούχους. Και τι έκανε? Δεν υπολόγισε τα δώρα,
δεν υπολόγιζε τις επικουρικές συντάξεις και δεν δίνει αναδρομικά στους κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Επομένως, δεν ξέρω αν είσαστε πάνω από 1.000 ευρώ για να πάρετε κάτι, αλλά αν είσαστε από κάτω θα χάσετε. Τι σύνταξη, και βάσει και βάσει ψήφισε στη Βουλή. Τι... Και θα το πείτε αυτό. Και ψήφισε στη Βουλή ότι όποιος συνεχίσει τη δικαστική. Δεν δικαιούται να πάρει. Δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα πάρει τα χρήματα. Εσείς κύριε Παναγιώτη, τι σύνταξη έχετε? Έχω δημοσίου. Δημοσίου, δηλαδή. Θα πρέπει να δείτε. Μισή ένα άνθρωπο. Πάνω από 1.000 ή κάτω από 1.000. Θα πάνω από 1.000. Θα πάρει, δεν θα πάρει. Θα πάρετε κάτι. Εκεί που θα πάρουν είναι οι φουγαράδες. Το Οκτώβριο έχουν πει. Να σας πω κάτι. Διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο ότι θα πάρουμε εμείς οι δημόσιοι πάλι με το νόμο 4093, όχι και το 4091 που μας κόπηκαν και τότε. Μάλιστα. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι πρέπει να δείτε κωδικό. Ναι, τώρα γιατί δεν έχουμε όλη την εικόνα. Λοιπόν, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη. Πάμε στην κυρία Γιούλη, παρακαλώ, κυρία Γιούλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, και αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, για τους ανασφάλιστους άνω των 67 ετών. Ναι. Οι οποίοι μέχρι κάποια, νομίζω μέχρι το 16 ήταν με τον ΟΓΑ, κάτι τέτοιο συνέβαινε. Μετά έγινε επίδομα και φυσικά δεν μπορεί να το πάρει κάποιος εάν ο ένας σύζυγος παίρνει πάνω από 360 ευρώ και αν είναι, δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να πάρει η γυναίκα, ας πούμε, αυτό το επίδομα, την σύνταξη άνω των 67 ετών για τους ανασφάλιστους. Ξέρει κανένας να απαντήσει, κυρία Γιούλη, γιατί εγώ δεν το έχω. 480 ευρώ μπορεί να παίρνει ο σύζυγος, ενώ δίνει, ας πούμε, σε περιουσία. Μπορεί να έχει περιουσία ο άλλος μέχρι 90.000 ευρώ, κάποιος που δεν έχει καθόλου περιουσία. Κατάλαβα. Και έχει μόνο μια σύνταξη ο σύζυγος, αναπηρική κτλ. Κυρία Γιούλη, υπάρχουν δυστυχώς. Εάν παίρνουν σύνταξη, εάν παίρνουν σύνταξη, η σύζυγος δεν δικαιούται σαν ανασφάλιστη. Δεν είναι ανασφάλιστη καταρχήν. Δεν θεωρείται ανασφάλιστη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεθεατή μας που είναι από την Αγία Παρασκευή, ο κύριος Ευάγγελος. Καλησπέρα, κύριε Ευάγγελε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας. Ακούω. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος στη Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα? Αν υπάρχει. Κάποιος της κυβέρνησης. Με Skype. Με Skype δεν είναι τώρα μαζί μας, όμως είναι ΣΥΡΙΖΑ και κοινά. Πράγματα. Εγώ ήμουνα από το 2004 στον υπόδρομο και απολύθηκα το 2015 με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, που αποκρατικοποίησαν τον υπόδρομο και μας πετάξαν στον δρόμο 150 άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας απορροφήσαν πουθενά, μείναμε άνεργοι 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, θέλω να πω ένα δεύτερο. Έχει βγάλει ο ΑΕΔ αυτή τη στιγμή για κάποια προγράμματα που λένε ότι πάνε για άνεργους που λέει επιδοτούν αυτοί οι επιχειρηματίες κτλ. Έχω πάρει 5 επιστολές, στατικές επιστολές από τον ΑΕΔ αυτή τη στιγμή. Οι 2 επιστολές έχουν πάει από τον ΑΕΔ συστημένοι. Ναι. Και κάποιες 3, να πούμε, περιμένω ακόμα τηλέφωνο με πάνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πείτε και τα είπατε. Τα ακούσαμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θέλω να πω ότι όταν αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος, μιλάμε για τον υπόδρομο, ένας εργαζόμενος που είναι 15 χρόνια και πουλάνε τον οργανισμό που το πήρε ο ΠΑΠ, ο εργαζόμενος δεν πρέπει κάπου να τον απορροφήσουν? Βέβαια. Σωστά. Λοιπόν, γιατί, πάμε στην Άξο, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Μανώλης. Κύριε Μανώλη, από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κώστα Άρχοντα, ΑΕΚΑΡΑ, Νάξο, Πάρος. Σωστός, ωραίος, μ' αρέσει. Νάξο, Πάρος, ΑΕΚ, εκεί με Ζαφυρόπουλο και αυτά, με Νίκο Μαυρομάτι, αυτά, ιστορίες Άρχοντας και Θάση Άρχοντας. Πάμε λοιπόν τώρα, τι θέλεις, πες μας. Ναι, θέλω να πω, ο κύριος Μπαλαούρας εκεί που φώναζε φρουρά, σε 10 άτομα φοβηθήκαν τους χρυσαυγίτες. Και φοβηθήκαν τους χρυσαυγίτες 10 άτομα ολόκληρη δημοκρατία. Δεν πειράζει. Κύριε Κώστα, θέλω να πω ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Δεν σας κατάλαβα όπως εγώ τι θέλετε να πείτε. Ποιος φοβήθηκε. 10
10 άτομα, 10 χρυσαυγίτες, κύριε, και φώναζε φρουρά, φρουρά, να τους βγάλουν. Φοβηθήκατε. Εμείς δεν φοβηθήκαμε. Κάνουμε... Αντί να τους πιάσετε, να τους φυλακίσετε, αφήσατε ελεύθερους και κάνω ό,τι θέλαμε στη Βουλή. Ελπίζω να φυλακιστούν τώρα τον Οκτώβριο που γίνεται η τελική δίκη τους. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Αυτό ακριβώς θέλανε οι χρυσαυγίτες, αυτά τα καθάρματα της κοινωνίας. Αφήστε με ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό. Κύριε Μανώλη. Κύριε Μανώλη. Κύριε Μανώλη. Έχετε ωραίο όνομα, αλλά δεν τα λέτε καλά. Τελειώνουμε. Θέλανε να κάνουν ακριβώς καφενείο τη Βουλή. Αυτό, να υπονομεύσουν και αυτά τα πράγματα. Γεια σας, αντίο σας, κύριε Μανώλη. Κύριος Γιάννης, παρακαλώ. Γιάννης από Λιώσια. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Σε όλα τα πάνελ διεθνώς, τα πολιτικά πάνελ, οι συμμετέχοντες και αντιπαρατίθενται και διακόπτουν και γίνεται, μπας περιπτώσει, μία φασαρία. Οι Έλληνες πολιτικοί όμως δυστυχώς είναι ασυναγώνιστοι άναφα αντιπάλου. Εμείς δυστυχώς περιμένουμε να υπάρχει κοινή γραμμή σε ζωτικά θέματα και φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγάλη φαντασία. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε, κύριε Γιάννη μου, και έχετε δείξει το που λέτε. Εγώ το υφίσταμαι, διότι βλέπετε τι γίνεται. Όχι μόνο εδώ. Έτσι αγωνόμαστε εμείς. Αλλά οι Έλληνες είναι ζωηροί. Πώς είναι, δεν κάτι, ούτε δεν είναι. Πάμε στους Σουηδούς. Πάμε στον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Χαρδαβέλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πέστε μου. Θα ήθελα να σας πω είτε ένα ειδικό θέμα. Είμαι συνταξιούχος της Εμπορικής Τράπεζας. Ναι. Είμαστε στους 5.000 που είχαμε υποστεί. Εγώ με 34 χρόνια ασφάλισης είμαι συνταξιούχος του ΕΤΑΤ. Είχα υποστεί μέχρι το 12, από το 12 υπέστην περικοπές 550 ευρώ. Συν 4.000 τα δώρα. Εκεί πέρα από τους κυρίους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρω τίποτα. Και τι σύνταξη αυτά έχετε. Που έδωσαν τι σύνταξη από έχετε. Τα αναδρομικά. Τι σύνταξη που έδωσαν, έχετε. Είχα υποστεί από το 16 μείωση 277 ευρώ. Τι σύνταξη έχετε τώρα, παρακαλώ. Και δεν μου έδωσαν, δεν πήρα τίποτα. Τώρα δεν ξέρω αν ο τι σύνταξη έχετε. Τι σύνταξη έχετε. Τι σύνταξη τα τορίστε. Πόσα λεφτά. Πάνω από 1.000 ή κάτω. Το ύψος. Να... Πάνω από 1.000 ή κάτω από 1.000. Το 12 έπαιρνα. Τώρα τι παίρνετε. Παίρνω 1.200. Θα πάρετε. Θα πάρεις κάτι. Κάτι θα πάρετε. Από την κύρια σύνταξη μιλάμε. Κύρια σύνταξη. Είμαι συνταξιούχος το ΕΤΑΤ. Δεν ξέρω τώρα τι. Εντάξει, θα πάρετε κάτι. Περιμένετε κανένα μήνα. Λένε εκεί θα το δώσουμε. Τον Οκτώβριο. Πάμε στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και εγώ είμαι από την Εμπορική Τράπεζα. Ναι, γεια σας. Και εμένα η μητέρα μου είναι από την Εμπορική Τράπεζα Χείρας από το 87. Ναι. Όπως ο προηγούμενος κύριος με την Εμπορική. Τώρα παίρνει 1.088 ευρώ καθαρά. Θα τα πάρει τώρα, τις έγιναν οι μειώσεις 40-51 και 40-93. Θα πάρει κάτι, αφού είναι πάνω από 1.000, θα είναι πολύ μικρό. Μην περιμένετε. Τίποτα σπουδαία πράγματα. Θα υπάρξει μία, ναι. Ναι, θα υπάρξει κάτι. Καμιά 153 ευρώ δηλαδή, κάπου εκεί το βλέπω. Πάντως να ρωτήσετε κάποιον, γιατί μπορεί να πάρετε, άμα κάνατε αγωγή, να πάρετε πολύ περισσότερα. Να τα μισοπάξει, γιατί η γυναίκα. Αυτό λέω, αν τελειώσει. Διότι μου λέγανε προχθές το πας αυτή στην εκπομπή, ότι υπάρχει πια ένα οργανωμένο δίκτυο δικηγόρων, οι οποίοι χυμάνε πάνω υπόσχονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και δυνατότητα να τις πληρώσουν. Όχι, να βρει έναν έτοιμο. Να βρει έναν έτοιμο. Κυρία Λένη, θα πάρετε κάτι. Είναι πολύ διαδικασία και είναι δύσκολη για ανθρώπους που δεν έχουν και κάποιους να τους βοηθήσουν στη γραφειοκρατία και στην εκπομπή. Αυτή είναι να πάρουν σαν δικηγόρο. Τι να τους βοηθήσουν. Ο δικηγόρος ζητάει χαρτιά. Πάντως, εγώ με ένα παράδειγμα που είχα και κύριε Χαρδαβέλα, πραγματικά με συγκίνησε.
με πήραν από την Ηλία, καμιά δεκαρία μάλιστα, θέλανε να κάνουν αγωγή και θέλανε ένα δικηγόρο, έτσι, εργατολόγο. Λοιπόν, τους έδωσα 2-3 ονόματα, πήραν τον έναν και τους είπε «Δεν θα πάρετε τίποτα». Μην κάνετε καμία κίνηση. Μα δηλαδή αυτό το εκτίμησα φάνταστα. Δεν μου το μη γενικεύουμε. Ποιος είναι, παρακαλώ. Είναι περίπτωση. Είναι πολύ διαφορετική. Εγώ θα ήθελα εδώ να σας πω. Θα μπορούσαν οι δικηγορικοί σύλλογοι στα πλαίσια που έχουν εγγεγραμμένους νέους δικηγόρους να πάρουν κάποιες υποθέσεις με... με τους δικηγορικούς συλλόγους να ενισχύσουν αυτά τα δικόγραφα και να είναι και ένα πράγμα εξάσκησης. Σωστό, σωστό. Γιατί να μην το κάνουμε. Σωστό και να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους συνταξιού. Έχουν ξανακάνει οι δικηγόρες στο παρελθόν τέτοιες κινήσεις και πρέπει να το κάνουν και τώρα. Είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα, θα έλεγα. Μια πρωτοβουλία που έγινε για να μαζευτούν κάποια χρήματα και τα λοιπά, δυστυχώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αν υπάρχει ένας συντονισμός, ναι, βεβαίως θα Εγώ ξέρω με τις γερμανικές αποζημιώσεις που ήταν και ο Μανώλης ο Γκλέζος, ότι πάρα πολλοί και νέοι και μεγάλοι και γνωστοί κύριους δικηγόροι προσφερθήκανε και κάνουν αγωγές σε όλη την Ελλάδα. Κάναν αγωγές. Κοιτάξτε, και εγώ θεωρώ είναι ότι... εντάξει, λέω όμως, σαν παράδειγμα, σαν παράδειγμα, κυρίως τα γυρατιά πρέπει να τα σεβαστούμε και αν μπορούμε να τα βοηθήσουμε, να τα βοηθήσουμε. Όπως έχουν δημιουργηθεί στα ΚΑΠΗ, πάνε γιατροί και παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τη φροντίδα εθελοντικά. Τους εθελοντικά. Νομίζω ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι στα πλαίσια και της εξάσκησης των δικηγόρων, των νέων δικηγόρων, πρημοδοτούντας κάποιες καταστάσεις, την εργασία αυτών των νέων παιδιών, να βοηθήσουν τους ανήμπορους, φτωχούς, συνταξιούχους. Η αλήθεια είναι ότι επειδή περιμένουν τα χρήματα πώς και πώς αυτοί οι άνθρωποι και πολλές φορές ακόμα καλύψουν. Και τα 200 και τα 300 ευρώ που θα πάρουν πολύτιμα για αυτούς. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και τα 60 ευρώ το μήνα είναι... Το φάρμακό τους, έτσι, το βέβαια. Ποσοστό τους, και, τα παιδιά τους, και ένα ευρώ, και ένα ευρώ είναι σημαντικό, πολύτιμο. Δεν θα μπουν εύκολα και η κυβέρνηση τους αποθαρρύνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα Γι' αυτό εύκολα. Θα έπρεπε βέβαια να διεκδικήσουν τώρα με ένα δικαστικό λοιπόν, αγώνα που δεν ξέρουν να ακούσουμε τον κύριο πώς Άγγελο από το Γάλλιο. Κύριε Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όταν λέει θα δώσουν τα αναδρομικά στις κυρίες συντάκτης. Καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν λέει θα δώσω αναδρομικά στις κύριες συντάξεις, θα τις δώσουν σε αυτές που πήραμε όταν πήραμε τη σύνταξη ή τώρα θα πληρωνόμαστε. Αυτά που πληρώνετε τώρα. Τα τωρινά. Τα τωρινά. Τα τωρινά. Με αυτό που παίρνετε σήμερα. Μ' ακούσατε. Τα τωρινά είπαμε. Τα τωρινά. Τα τωρινά, ε. Με τη μισθοδοσία που έχετε τώρα. Με το μισθό που παίρνετε τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε στην κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καραβέλα. Θα ήθελα να πω στον κύριο, πώς τον λένε, της που ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Μπαλαούρα. Μάλιστα. Τον αξιότιμο κύριο. Ότι εγώ ήμουν χείρα από το 1911. Μου δώσανε τα μισά. 1902, 2011 θέλετε να πείτε. Το 11. Και μου δώσανε τα μισά γιατί ήμουνα μικρή σε ηλικία που πέθανε ο σύζυγός μου. Μου είπανε σε 3 χρόνια ότι θα πάρω μετά το 70%. Ήρθε ο κουβαρντάς και δεν μου φτάνει δηλαδή ότι δεν μου έδωσε τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή υποφέρω 4 χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια πεινάω και έχουν το θράσος και μου βγαίνουν και μου κουνάνε το δάχτυλο. Μα τι λέτε πεινάω. Τώρα, μα τι λέτε αυτοί τώρα, οι άνθρωποι, το αντίθετο συνέβη. Οι ανίδεοι. Εντάξει κύριε Λέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Παναγιώτα, κύριε ναι, Παναγιώτα. Είμαι Παναγιώτα, καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Τώρα και 5 μήνες έχω κάνει τα χαρτιά μου για την επιδότηση ενοικίου στον ΟΠΕΚΑ. Και δεν μου απαντάνε πότε θα εγκριθεί ή αν θα εγκριθεί.
Μάλιστα. Και εγώ, ο ιδιοκτήτης τώρα και 6 μήνες δεν του μπορώ να του δώσω ενίκιο, γιατί παίρνω 338 το μήνα. Αυτή είναι το επίδομα που παίρνω. Και δεν μπορώ να πληρώσω το ενίκιο και μου λέει να φύγω. Να πάω πού, με τι λεφτά να φύγω. Και μάλιστα, δεν μου απαντάνε. Δεν μου λένε τώρα και 5 μήνες εάν θα εγκριθεί. Κατάλαβα. Τι μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω, μερικές φορές δεν ξέρω τι να απαντήσω. Κοιτάξτε, βασικά, βάσει νομοθεσίας, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ένα παράδειγμα. Βάσει νομοθεσίας, όταν κάποιος κάνει ένα αίτημα, πρέπει το ανώτερο σε 60 ημέρες να του απαντήσουν. Ναι. Άρα θα πάει στον διευθυντή εκεί που κατέθεσε το αίτημα να πει ότι έχω κάνει αίτηση στην τάδε του μηνός, παρακαλώ πολύ, έχουν περάσει 60 μέρες, γιατί δεν μου απαντήσατε. Είναι νομικό, είναι το θέμα, είναι διαδικαστικό. Απαγορεύεται να μην απαντήσουν μέσα σε 60 ημέρες. Εσύ μπορείτε να μετακινηθείτε όμως εν μέσω κορονοϊού, έχετε κάποιον να σας υποστηρίξει, γιατί δεν είναι απλό τώρα να το παρακολουθήσει. Πάει στον οπτικά της περιοχής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ορίστε, ποιος άλλος είναι. Ο κύριος Χαράλαμπος. Ορίστε, κύριε Χαράλαμπε. Απ' την Νίκαια. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπέλα. Χαίρετε. Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή... Πιο δυνατά, δεν ακούμε τίποτα. Επειδή το θέμα αυτή τη στιγμή είναι με το κορονοϊό και το πόσο αντικειμενικά, υποκειμενικά το βλέπει κάποιος, έτσι, βλέπουμε πολύ καλά το πώς χειρίζεται η σημερινή κυβέρνηση αυτό το θέμα. Όταν, ας πούμε, πριν από κάμπους μήνες, ένα άτομο το οποίο ήρθε από το Ισραήλ έλεγε κάποιος ότι αυτός μόλυνε τόσους, χρησιμοποιεί η κυβέρνηση η ίδια σήμερα αυτό το γεγονός ανάποδα για να πει το εξής, ότι δεν φταίνε αυτοί που ήρθαν από το εξωτερικό για τα κρούσματα, αλλά μόνο οι συναθρήσεις, μόνο οι συγγενείς, μόνο οι φίλοι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Και, κάτι, και ένα δεύτερο. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν σήμερα και βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ίδιοι που υπέστησαν τόσες περικοπές επί μιας δημοκρατίας, και λυπάμαι που θα το πω αυτό, κάποιος ο οποίος υπέστη μια κλοπή φωνάζει τον κλέφτη για να σωθεί. Είναι απίστευτο. Ονόνοητο. Να σας πω κάτι, να πω κάτι, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε καμία περικοπή. Καμία. Καμία, καμία. Απλώς. Περιμένετε, περιμένετε. Ποιο ΕΚΑΣ? Εσείς το κάνατε. Η κυβέρνηση δικιά σας. Δεν πάμε στο ΕΚΑΣ τώρα. Μισό λεπτό, θα τσακωθούμε τώρα. Το ΕΚΑΣ το είχατε συνομολογήσει. Το είχατε συνομολογήσει. Ακούστε με, μην μου μιλάτε όταν μιλάω. Μην είσαι όλοι να μας ακούνε οι τηλεθεατές. Λοιπόν, το ΕΚΑΣ το είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και είχε υπογράψει. Και είχε υπογράψει ο Καρδούβελης και η Άννη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όμως ο κύριος. Ο κύριος Άγγελος, ο κύριος Άγγελος έχει απόλυτο δίκιο. Εμείς δεν κάναμε καμία. Το μόνο που έγινε για να μιλάμε στην βασική σύνταξη, έτσι στην κύρια σύνταξη, πήρε 2% κράτηση για την υγεία. Λοιπόν, γιατί ασφαλίσαμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Πάμε στο κύριο, παρακαλώ, πάμε στο κύριο. Στο κύριο Στάθη. Κύριε Στάθη, ηρεμήστε. Σταματήστε, ρε παιδιά. Κύριε Στάθη, κύριε Στάθη, ορίστε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι η ώρα των τηλεθεατών. Ορίστε, κύριε Στάθη. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Ακούμε, ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είμαι συνταξίδος και παίρνω 2 συντάξεις. Πώς υπολογίζει, θα υπολογιστούν και οι δύο κύριες συντάξεις. Για το ποσό. Θα υπολογιστεί το σύνολο και των 2 συντάξεων. Θα προσθεθεί, και θα βγει ένα νούμερο. Αυτό θα υπολογιστεί. Άμα είναι πάνω από 1.000 ευρώ το σύνολο... Ναι, 2 συντάξεις είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν είναι σίγουρο. Άμα είναι ογά και ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στάθη. Πάμε στον κύριο Σπύρο από το Περιστέρι. Καλησπέρα, κύριε Σπύρο. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μάλλον να καταγγείλω, μάλλον να βρίσω, μάλλον τι να κάνω απ' όλα. Έχω καταθέσει σύνταξη με το νόμο 43-31 του 2015. Μάλιστα. Τότε είχαν βγάλει ένα ποσό μέχρι 50.000. Εγώ τους χρωστάω 60 μήνες με το 2-44.
και μου βγάλανε τα δάνεια της Ευρώπης, τα δάνεια του ΔΝΤ και της Αμερικής. Και μου, για να μην μου δώσουν σύνταξη, τι πρέπει να κάνω, να πάρω ένα πιστόλι και να πάω να τους σκοτώσω? Όχι βέβαια, δεν είναι λύση αυτή. Δεν έβγαλε καθόλου σύνταξη. Δεν βγάλατε καθόλου σύνταξη. Καθόλου σύνταξη. Όχι, και είμαι 75 χρονών. Έχω καταλάβει από το 15. Αφήστε να το δω και να σας απαντήσω αύριο. Γεια σας κύριε Σπύρο. Ορίστε. Είναι μερικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει και υπάρχουν τρόποι να προχωρήσουν τα προβλήματα και να λυθούν τα προβλήματα. Απλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι πού να πάνε, πού να αποταθούν. Να πούν τον πόνο σου. Είναι, όχι μόνο να πούν τον πόνο σου, να βρουν μια λύση. Είναι και πολλές ειδικές περιπτώσεις. Πρέπει να έχεις και τεχνική γνώση πολλές φορές για να τους διευκολύνεις. Ούτε εμείς οι πολιτικοί μπορεί να είμαστε στην τάξη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως του ΟΑΕ, επειδή είχαν χρωστούμενα και τα πολλά, λοιπά, πολλά υπάρχει λεφτά, πρόβλημα. 60, 70, 80, θα πρέπει ο σύλλογός τους, η ομοσπονδία τους, να γίνουν κατηγορίες, να καταταγούν. Σωστά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί όντως είναι υπερήλικες, δεν δικαιούται καμία σύνταξη, ούτε καν την εθνική σύνταξη δεν μπορούν να πάρουν, διότι χρωστάνε. Αυτό θα πρέπει πραγματικά, έστω και όλα τα κόμματα, συμφωνήστε. Είναι πώς είναι αυτοί που είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση. Ας το δούμε λιγάκι. Πραγματικά είναι τραγικό να είσαι 75-80 χρονών και να μην έχεις τίποτα. Τουλάχιστον το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την εθνική σύνταξη, κάποιο. Γιατί άμα χρωστάς και έχεις και ένα σπίτι, έχεις δύο δωμάτια να μείνεις. Και να ζήσεις, να μείνεις καλά. Ας το πούμε. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα δεν πρέπει να είναι πολιτική. Πρέπει να έχουμε και μια ανθρωπιά. Η εθνική σύνταξη δεν είναι κατά πάσα. Όχι, άμα χρωστάνε. Εκεί είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Άμα χρωστάνε, δυστυχώς τα ταμεία τους. Δηλαδή είναι στο. Βασικά είναι στο ΟΑΕ. Αλλά είναι και κάποιοι στην ΕΔΕ. Τα ΕΔΕ εμπόρων και τα λοιπά. Κάποιοι στον ΟΓΑ, λίγοι. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε για αυτό το βράδυ της Κυριακής. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μάκη Παλαούρα, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ζέφη Δήμα Δάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, την κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, γιατρό Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας ΕΟΠΗ. Και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, του Βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα, κύριε Χαρταβέλα, να δώσω κουράγιο στους συμπολίτες μας, σε όλη την Ελλάδα, που δυστυχώς από τον κυκλώνα μαστίζονται. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε μετά, στην άλλη εκπομπή που έχω τώρα, την Άρανα. Και θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατό πάλι, 11.30 ώρα. Γεια σας. Να είστε καλά.